τις δυνάμεις σε σχέση με, την, με τα καταλήματα δεν έχει γίνει χρήση, δεν υπήρξε ανάγκη να γίνει χρήση από, από τους πληγέντες στο θέμα της παρασκευής των μερίδων συσιτίου που έχει διατεθεί από τα κάη του Αγίου Ανδρέα της Σχολής Ευελπίδων και τα κινητά μαγειρία, αυτό το που έχει συμφωνηθεί με τον Δήμαρχο είναι την τοποθέτηση ενός κινητού μαγειρίου το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Μάτι, κοντά στο Μάτι και στη Ραφίνα για να εξυπηρετεί όχι τους κατοίκους, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Οι μόνοι που έχουν εκφράσει ανάγκη είναι τα συνεργεία των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και των εθελοντών των μη κυβερνητικών οργανώσεων και βεβαίως των ανθρώπων του τύπου που θα βρίσκονται εκεί, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να συντηστούν στην περιοχή. Έτσι στον πεζόδρομο κοντά στην Αργυρία Ακτή, εδώ στον επομένο ορών θα τοποθετήσει ο στρατός Ξηράς ένα μαγειρίο και δυνατότητες σύντησης. Θα σε ενημερώσω αργότερα και ο κύριος Αρχηγός. Μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχουν, παρότι έχουν γίνει όλες οι προβλέψεις για την διάθεση πόσιμου ύδατος με υδροφόρες αλλά και με αφαλατωτές, δεν έχει ζητηθεί και αυτό το οποίο ούτε για τη χρήση μεγάλης ισχύως στις ηλεκτρογεννήτριες, αυτό θα εξεταστεί σήμερα εάν και κατά πόσον η ΔΕΗ θα μπορέσει να αποκαταστήσει την παροχή ρεύματος σε εγκαταστάσεις ιδίως του αντιδιοστασίου της περιοχής της Ραφίνας. Εάν δεν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, θα προβεί το μηχανικό σε διάθεση ηλεκτρογεννήτρης μεγάλης ισχύως για την ηλεκτροδότηση. Στην περιοχή αποφασίστηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα κέντρο επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο συντονίζει τις μεικτές περιπόλους που βρίσκονται, όπως ξέρετε, μαζί με την αστυνομία στις περιοχές. Θα σας ενημερώσω για τις περιπόλους και τα τρία επιτελεία που έχουν διαθέσει δυνάμεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τη δυνατότητα να διαθέσει πολύ περισσότερους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς αλλά και στρατεύσιμους, ειδικά εκπαιδευμένους, ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν προετοιμαστεί για το σχέδιο δευκαλείων για τις πληγείς περιοχές. Όσον αφορά την διάθεση προσωπικού και μέσων του μηχανικού για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, μιλήσαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και θέτουμε στην διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατόπιν βεβαίως συνεννόησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υποδομών, τις δυνατότητες που έχουμε να ετοιμάσουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες και αφού γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και υπογραφούν οι προγραμματικές συμβάσεις, όπως επίσης και να γίνει και διάνοιξη εάν χρειάζεται δρόμων, ζωνών που θα διευκολύνουν τους κατοίκους. Στην περιοχή έχουμε διαθέσει, δεν έχει γίνει ακόμα χρήση, μέσων μεταφοράς με λεωφορεία και μίνι μπας για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι, όπως επίσης τα επιτελεία θα διαθέσουν εάν χρειαστεί βρεφονιοπεοκόμους για να μπορέσουμε να καλύψουμε και μέσα στα κάη του Αγίου Ανδρέα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής που έχουν πληγεί. Τα στρατιωτικά εργοστάσια, ο κύριος αναπληρωτής θα έχει θέσει σε ετοιμότητα να παρέχουν αργότερα και όταν θα αρχίσει η ανακατασκευή των οικειών χρώματα σε, και άλλα υλικά τα οποία μπορεί να χρειαστούν. Αναλάβαμε με το μηχανικό
την αποκατάσταση του αθλητικού κέντρου του Βουτσά, το οποίο είναι ένα σημαντικό σημείο συγκέντρωσης των νέων στην περιοχή αυτή. Όσον αφορά άλλα μέτρα, τα στρατιωτικά νοσοκομεία παραμένουν στη διάθεση των πληγέντων. Δεν χρειάστηκε αίμα, διότι ήταν πραγματικά συγκλονιστική από τους πολίτες η προσέλευση στα κέντρα αιμοδοσίας εχθές και έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Και μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα χρειαστεί να γίνει διάθεση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που γι' αυτό ήμασταν έτοιμοι. Θέλω στο σημείο αυτό να ενημερώσω τους πολίτες από τις περιοχές που έχουν πληγεί, τις πυρόβλητες περιοχές, ότι με απόφαση των αρχηγών κατόπιν δικής μου προτάσεων θα μετατεθούν στο λεκανοπέδιο όλα τα στελέχη των στελεχών και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στον Εύρο και στις νήσους ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος και που προέρχονται από οικογένειες που έχουν θύματα ή έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους. Με μία απλή ενημέρωση στην στρατιωτικούς διοικητές τους ή από μέρους των οικογενειών τους στο γραφείο που θα αρχίσει να λειτουργεί από αύριο στην περιοχή, θα μετατίθεται άμεσα στο λεκανοπέδιο όλα τα στελέχη και οι οπλίτες θητείας από όλη την Ελλάδα που προέρχονται από οικογένειες που έχουν θύματα ή έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους. Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι με πρόταση της πολιτικής ηγεσίας οι αρχηγοί αποφασίσανε να εγκρίνουν την προσωρινή αναβολή στράτευσης για όλους τους διαμένοντες στην περιοχή από τη στιγμή που θα το αιτηθούν. Παρακαλώ τους στρατιωτικούς συντάκτες αυτά τα δύο τουλάχιστον να τα μεταφέρουμε και να ενημερωθούν οι πολίτες. Δημιουργήσαμε ήδη ένα συντονιστικό όργανο στρατό ξηράς στην πληγή σε περιοχή που θα συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και παράλληλα έχουν διατεθεί μηχανικοί για να μετέχουν στα μεικτά συνεργεία που βρίσκονται στην περιοχή για την αποτύπωση ζημιών. Όσον αφορά τώρα τις περιπολίες και τις υπόλοιπες διαθέσεις εκ μέρους των επιτελείων, θα παρακαλέσω τους κύριους αρχηγούς, με πρώτο τον υπαρχηγό του ΓΕΘΑ, να σας ενημερώσουν για τις δράσεις των επιτελείων. Κύριε Αρχηγέ, υπαρχηγέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στον νομό Αττικής, από πλευράς ενόπλων δυνάμεων υφίστανται τα εξής. Καταρχήν, σε όλη την ελληνική επικράτεια, αυτή τη στιγμή μένονται 49 πυρκαγιές, των οποίων στις 6 υπάρχει συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Οι 6 περιοχές είναι βεβαίως τα δύο μέτωπα που είναι στην Ανατολική και Δυτική Αττική, δηλαδή η Ραφίνα και το μέτωπο αυτό που είπαμε από την αρχή της Κινέτας, το οποίο πηγαίνει δυτικότερα. Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι στο Ζεμενό, στον Κακόπετρο, Ζεμενό Κορινθίας, Κακόπετρο και Βρύσες Κρήτης, καθώς επίσης και στη Λάρινα. Η Γενική Γραμματεία και το Περιοριστικό Σώμα, όπως γνωρίζετε, καθορίζει το πού και πώς απαιτείται η συνδρομή μας και από πλευράς συμμετοχής των ενόπλων δυνάμεων στα δύο μεγάλα μέτωπα της Αττικής, όπου θα επικεντρωθεί και η ενημέρωσή μου, είναι, όπως γνωρίζετε, όλα τα αεροπορικά μέσα είναι στη διάθεση του Περιοριστικού Σώματος και με τις εντολές και την επιχειρησιακή κατεύθυνση του Περιοριστικού Σώματος συμμετέχουν στις πυρκαγιές. Από την έναρξη των πυρκαγιών διετέθησαν από πλευράς ναυτικού, ετέθησαν σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα αμέσου απόπλου και όλα τα αρματαγωγά του στόλου. Κατευθύνθηκε στην περιοχή της Ραφίνας μία φρεγάτα η οποία ανέλαβε και το ρόλο του συντονιστού διοικητού, του on-scene commander στην περιοχή, κάνοντας συντονισμό σε όλα τα πλωτά μέσα του λιμενικού, του στρατού ξηράς που έφτασαν στην περιοχή, θα αναφερθώ στη συνέχεια, καθώς επίσης και των πολιτικών πλοίων και πλοιαρίων. Εκτός από την φρεγάτα η οποία πήγε αμέσως στην περιοχή της Ραφίνας, κατευθύνθηκε και έφτασε στην περιοχή της Ραφίνας ένα αρματαγωγό, το Ικαρία, και επίσης ετέθη μαζί με τα υπόλοιπα αρματαγωγά που ετέθησαν σε ετοιμότητα άμεσου απόπλου, το αρματαγωγό Ρόδος, με επιβασμένο προσωπικό της ΙΤΑΜΑΚ, ένα λόχο της ΙΤΑΜΑΚ, με 21 λέμβους, δίτες, υποβρύσκους καταστροφής, γιατρούς κτλ. Σε ετοιμότητα μέσω απόπλου. Επιπλέον αυτού, στην περιοχή έφτασαν 3 ΣΑΠ
της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών και ο δικός, ένας λόχος, άλλος λόχος της ΖΙΤΑ ΜΑΚ με 19 λέμβους μαζί με γιατρούς, οι οποίοι οι λέμβοι έπεσαν στη θάλασσα, καθυλκίστηκαν στη θάλασσα από το λιμάνι της Ραφίνας και έλαβαν ενεργό και είχαν ενεργό συμμετοχή στη διάσωση πολιτών οι οποίοι ήταν στη θάλασσα.